Πάμε στον Νίκο το Χούντρι. Πάμε πίσω στα Χριστουγεννιάτικα και στους ωραίους ταξιδιωτικούς προορισμούς. Πού θα μας πάει ο Νίκος ο Χούντρης. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλους. Έχεις φέρει την κόρη και σε βγάζει φωτογραφίες. Τώρα θα δώσω όλα. Όταν δεν πάει σχολείο. Έτσι. Λοιπόν, για να πού να ξεκινήσουμε, Νίκο. Εμείς κάνουμε μια βόλτα έτσι μόνοι μας, αλλά εσύ θα μας πει τώρα. Για πρωτοχρονιά. Οι ιδέες είναι πολλές. Φέτος, από ό,τι ξέρετε, η πρωτοχρονιά, τα Χριστούγεννα δεν πέσανε. Πέσανε μέσα στη μέσα εβδομάδα. Οπότε έχουμε διήμερα και όχι τριήμερα. Ναι. Ξεκινάμε. Πέφτουν Τετάρτη. Μπράβο. Αυτό, ναι. Οπότε δεν μπόρεσαν να το κάνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αν δεν πάρει κάποιο άδεια τριήμερο. Οπότε οι τιμές είναι πιο χαμηλά. Α, βοήθησε αυτό. Βοήθησε πολύ αυτό. Συντός των τιμών. Γιατί κάποιο μπορεί να επιλέξει Σαββατοκύριακο, θα πάρει καλύτερη τιμή από κάποιο άλλο που θα πάει. Οπότε η τιμή, επειδή χωρίστηκε ο κόσμος, η πληρότητα δεν ήταν πολύ μεγάλη. Δεν έχουν φτάσει σε πληρότητες όπως πέρυσι. Ναι. Μοναδικό... Πώς πηγαίνει δηλαδή τώρα το έργο, πώς δουλεύει περισσότερο. Κλείνει ο άλλος Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Πώς δεν κλείσανε πολλά φέτος τέτοια. Μόνο κάποιοι δημόσιοι που πήραν μια μέρα άδεια και το κάνανε τρίμηνο. Το προηγούμενο και το επόμενο Σαββατοκύριακο, ναι. Ας πούμε. Ναι. Άρα, όποιος είναι πελάτης της πρωτοχρονιάς πράγματι. Δεν μπορούσε να κολλήσει, ρε παιδί μου, και Δευτέρα και Τρίτη για να φτάσει Τετάρτη. Αλλά μπορεί να υποφεληθεί, αυτό είναι το καλό. Οπότε είναι πιο πολύ διήμερα εκτός τα φώτα που είναι τρίμερο. Και έχει, πολύ, και έχει αρκετή ζήτηση για τα φώτα. Α, μήπως τελικά κάποιοι επιλέξαμε για να κολλάνε περισσότερες μέρες. Είναι πιο εύκολο. Έτσι. Να δούμε τιμές λοιπόν. Τιμές. Αυτές είναι το Σαββατοκύριακο, είναι παραμονή και ανήμερα. Είναι παραμονή και ανήμερα, αλλά εκεί κυμαίνονται περίπου. Πού είμαστε εδώ, Νίκο? Εδώ είμαστε στο χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού. Άρα υπέροχος. Πάμε να δούμε τις καρτούλες, να δούμε λίγο καμιά τιμή, να έχουμε ιδέα. Πληρότητα υπάρχει, καταλαβαίνω. Πληρότητα υπάρχει κοντά στο 90%, 85%, υπάρχουν πολλά κενά ακόμα. Κοίτα τι κάνει ο Νίκος με τον drone εδώ πέρα, έτσι, δεν το συζητώ, δικά του είναι όλα αυτά. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν τιμές. Τιμές για τα καλάβρητα ξεκινάμε από 70 ευρώ για το δίκλινο με πρωινό. Και 95 ευρώ για το τετράκλινο. Τι ξενοδοχεία είναι τώρα όμως αυτά, για είναι πες καλά. Μας. Μπορεί να βρει και πιο φτηνά, θέλω να πω, αλλά είναι νοικιαζόμενα. Αυτά είναι ξενοδοχεία τρία αστέρια, ας πούμε. Ναι, δηλαδή ναι, καλά, ναι. Αξιοπρεπή ξενοδοχεία με να πάει η οικογένεια, ωραία δωμάτια, με το πρωινό του. Ναι. Δεν είναι πεντάστερα βέβαια, ούτε, αλλά είναι καλά ξενοδοχεία. Γιατί από πεντάστερο σπίτι πηγαίνουμε και θέλουμε ακριβώς. Το πεντάστερο. Γι' αυτό έχουμε μια μέση τιμή. Σύγχρονο, αξιοπρεπές. Ναι, γιατί μπορεί να βρει και ένα 55 συνοικιαζόμενο, αλλά με 70. Τα Καλάβρητα είναι πιο οικονομικά από τον Παρνασσό. Είναι πιο. Ναι. Είναι έτσι. Γιατί εκεί στην Αράχοβα είναι και λίγο πιο κοσμικά. Είναι πιο κοσμικά, ναι. Τι μαζί, για πες μας. Και μπορώ να πω και τα καταλήμματα πιο προσεκτικά. Για πάμε να μας πεις Καρπενήσι, Αράχοβα. Η Αράχοβα είναι 90 ευρώ το δίκλινο και 110 το τετράκλινο. Τώρα για τις μέρες αυτές. Είναι και κοντά στην Αθήνα, δύο βήματα, δεν είναι μόνο ότι είναι πολύ. Αλλά και τα Καλάβρητα είναι πολύ κοντά. Καρπενήσι. Καρπενήσι 65 ευρώ το δίκλινο, μπορεί να βρει και πιο χαμηλά, και 95 ευρώ το τετράκλινο. Με πρωινό. Με πρωινό, έχει πάρα πολλά να κάνει στο Καρπενήσι. Αυτή την ώρα που μιλάμε, ποιο χιονοδρομικό λειτουργεί, νομίζω μόνο ένα. Βόρας. Μόνο ο Βόρας, έτσι, Καϊμαξαλάν. Οπότε εκεί που λέμε τώρα, η τέταρτη επιλογή μας που είναι Παλαιός Άγιος Αθανάσιος που είναι και το όρος Καϊμαξαλάν, το όρος Βόρας και από τη μία πλευρά έχει τον Παλαιό Άγιο Αθανάσιο και από την άλλη τα Λουτρά Πόζαρ, είναι μια πολύ καλή επιλογή. Το χιονοδρομικό είναι ανοιχτό. Όπου και αν μείνει στα χωριά, τα γύρω χωριά, μπορεί να πάει και κάποιο που ενδιαφέρεται για πρωτοχρονιά και για Σαββατοκύριακο. Τι περιμένετε, ότι μπορεί να ρίξει καθόλου μέχρι την πρωτοχρονιά να ανοίξει τίποτα ή όχι, πάμε. Δυστυχώς ο καιρός είναι βορεινός και όταν έχουμε βοριάδες, δεν ρίχνει συνήθως στα χιονοδρομικά κέντρα, ρίχνει πιο χαμηλά. Στα χιονοδρομικά ρίχνει ο νοτιάς με υγρασία πιο πολύ. Οπότε πιστεύουμε θα ανοίξουν κάποια χιονοδρομικά, γιατί κάποια έχουν και τεχνητή χιόνωση, όπως το Ανήλιο και το Καϊμαξαλάν. Θα ανοίξουν, αλλά όχι όλα μάλλον. Δύο-τρία ακόμα θα ανοίξουν. Βλέποντας τα σκονάκια μου, ότι τα ζαγοροχώρια είναι ίσως ο πιο οικονομικός προορισμός, με 55 ευρώ το δίκλινο και 75 το τετράκλινο. Είναι εκεί πέρα, πολύ ωραία. Και τα ζουμέρκα. Είναι το χιλιομετρικό τώρα. Άμα σε βολεύει η απόσταση. Ναι. Πρέπει να έχεις και ίσως ξέρεις τώρα από εδώ από την Αθήνα, θες πιο πολλές μέρες από ένα τρίμερο. Τουλάχιστον ένα τρίμερο. Και θες και διόδια και θες και βενζίνη. Πολλά διόδια. Θέλω να το υπολογίσουμε. Αν και καλός ο δρόμος. Όταν θα ανοίξουν τα χιονοδρομικά πραγματικά στην, ξέρεις, όλα μαζί, θα σε ξανά έχουμε εδώ, τα ξαναπούμε. Εδώ θα με βγάλετε από κάποιο χιονοδρομικό. Πάμε θα έρθουμε να σε βρούμε, βρε Νίκο, καλύτερα να πεις. Δεν θα το αποφύγεις το επόμενο, έχουμε διατροφολόγο στο πλατό. Διαφημίσεις.